εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Όντα Σκοπετέα. Στο προάβλιο της παιδικής ψυχής. Χαίρετε αγαπητοί συναμαρτωλοί αδελφοί μου, συντονισμένοι και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως». Μια εκπομπή που διψά να μιλά για εκείνον που είναι ο άδυτος ήλιος, το ανέσπερο φως. Εγώ φως εις τον κόσμο, ελήλυθα ή να πάσω, πιστεύων εις εμέν τη σκοτία μη μείνει. Εγώ είμαι το φως του κόσμου. Ο ακολουθών εμεί ούμι περιπατήσει εν τη σκοτία, αλέξει το φως της ζωής. Κύριε, φώτισόν μου το σκότος. Με λόγους από το Ευαγγέλιο του Φωτός, το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο και την προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Σας συναντάμε ξανά και εξ αρχής με αυτά τα Θεία Λόγια δίνεται το στίγμα και φανερώνεται ο σκοπός αυτής της εκπομπής που δεν είναι άλλος από το να ρίχνει έστω και λίγο με τις ελάχιστες δυνάμεις της από το άπλετο φως του Χριστού μας στα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας που δυστυχώς όλο ένα και γύρω μας πληθαίνουν και εκπορεύσονται οι τα αγαθά ποιήσαντες εις Ανάστασιν ζωής, οι δε τα φαύλα πράξαντες εις Ανάστασιν κρίσεως. Αυτοί που πράττουν τα αγαθά αγαπούν το φως που ήρθε στον κόσμο. Εκείνοι που πράττουν τα φαύλα προτιμούν από το φως το σκοτάδι. Ξανά στο Ευαγγέλιο του αγαπημένου μαθητή βρισκόμαστε. Και πάντοτε διαβάζοντας στίχους από αυτό το θείο Ευαγγέλιο, ευχόμαστε να ανατείλει επιτέλους στις ψυχές μας το φως του Χριστού μας. Να τις λαμπρύνει, να τις απαλύνει, σαν κεράκια καθαρά και ανώθευτα να τις κάνει κατοικητήρια δικού του και μόνο αντικατοπτρισμού. Να αντικατοπτριζόμαστε και να καθρεφτιζόμαστε, αδελφοί μου, όλοι μας, κλήρος και λαός σε κάθε λέξη μέσα στο Λόγο του Θεού. Να καθρεφτιζόμαστε και να αυτομεμφόμαστε. Αλίμονο αν πρεσβεύουμε ότι αυτά γράφτηκαν κάποτε για κάποιους άλλους, στο τότε, στις συνθήκες εκείνου του καιρού και πως καμιά απολύτως συνάφεια ή επικαιρότητα δεν συμβαδίζει, δεν συνάδει μαζί τους. Αλίμονο, αν διαβάζουμε το Λόγο του Θεού χωρίς ίχνος αυτοκριτικής διάθεσης, χωρίς ίχνος αυτομεμψίας, ομοιάζουμε, αδελφοί μου, με τον Φαρισαίο. Αντίθετα, νιώθουμε πως κάθε λέξη είναι γραμμένη προσωπικά για εμάς, τότε είναι προσευχή αυτή η ανάγνωση. Προσευχή καρδιακή και όχι των χιλέων. Προσευχή τελωνική που φτάνει πάνω και ευαρεστεί τον Τριαδικό Θεό μας.
Ας καθρεφτιστούμε λοιπόν τώρα, κάνοντας έναν περίπατο σε λόγους της Αγίας Γραφής, όπως το συνηθίζουμε άλλωστε στο ξεκίνημα μας. Πάμε στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο να καθρεφτιστούμε μέσα στο 16ο κεφάλαιο και στο ξεκίνημά του. Και προσελθόντες οι Φαρισαίοι και Σαδουκαίοι, πειράζοντες, επιρώτησαν αυτόν σημείον εκ του ουρανού επιδείξε αυτής. Ο δε αποκριθής είπεν αυτής, οψίας γενωμένης λέγεται ευδία. Πειράζει γάρ ο ουρανός και πρωί σήμερον χειμών. Πειράζει γάρ στιγνάζων ο ουρανός. Υποκριτέ, το μεν πρόσωπον του ουρανού γινώσκεται διακρίνην, τα δε σημεία των καιρών ουδίνα στεγνώνε. Γενεά πονηρά και μιχαλής, σημείων επιζητεί και σημείων ούδο θύσεται αυτή η μη το σημείων ιονά του προφήτου. Και ερμηνεύει ο μακαριστός Παναγιώτης Τραμπέλας. Και αφού τον πλησίασαν οι Φαρισαίοι και Σαδουκαίοι με σκοπό να τον πειράξουν και να τον δοκιμάσουν, εάν έχει πραγματικώς δύναμη θαυματουργική, τον παρεκάλεσαν να επιδείξει σε αυτού σημάδι και θαύμα εξαιρετικών από τον ουρανό, όπως το μάνα που εδόθη στην έρημο διαμεσητείας του Μωυσέως, ή όπως το πυρ που κατέβασε ο Ηλίας από τον ουρανό και το οποίο σημείον θα εμαρτύρει και θα εβεβαίωνε την αποστολή του. Αυτός δε απεκρίθηκε, τους είπε, όταν βραδιάσει και έλθει ο ήλιος εις την δύση του, λέγεται, έχομεν αύριον καλοκαιρίαν, διότι κοκκινίζει ο ουρανός, και το πρωί παρατηρείται εις την ανατολή και λέγεται, σήμερα θα είναι χειμώνας, διότι κοκκινίζει σκεπασμένος με σύννεφα ο ουρανός. Υποκριτές που κάνετε τον σοφό, ενώ πράγματι είστε τυφλωμένοι. Ξέρετε να διακρίνετε την εξωτερική όψη του ουρανού. Τα σημεία όμως που φανερώνουν ότι έφτασαν οι ημέρες του Μεσσία δεν μπορείτε να τα διακρίνετε. Γενεά κακή που δεν έμεινε πιστή εις τον ουράνιο νυμφίο, αλλά διεφθάρει μακράν αυτού, ζητεί επί μόνος θαύμα σημαδιακό, αλλά θαύμα δε θα της δοθεί, εκτός από το σημείο που προεικονίζεται και συμβολίζεται από το θαύμα του προφήτου Ιώνα. Αλήθεια, μπορεί κάποιος σήμερα να μην καθρεφτιστεί σε αυτούς τους λόγους του Χριστού μας ή στους λόγους που φανερώνουν τα μηνύματα που στέλνει συνεχώς ο ουρανός μέσα από το ψαλτήρι, το προσευχητάρι των θλιμμένων ελπιζόντων. Ψαλμός 93. Εωσού δικαιοσύνη επιστρέψει εις κρίσιν και εχόμενη αυτής πάντες η ευθύστη καρδία. Εωσού το επιστρέψει και αποκατασταθεί και πάλι δικαιοσύνη στα δικαστήρια που σήμερα διευθύνονται από ασυνείδητους κριτές. Και τότε θα ακολουθούν τη δικαιοσύνη ως συνοδεία τιμητική όλοι όσοι έχουν ειλικρινή καρδιά. Τις αναστήσετε έμι επί πονηρευωμένης ή τις συμπαραστήσετε έμι επί τους εργαζομένους την ανομίαν. Κι ως θα σηκωθεί και θα αναλάβει να γίνει υπερασπιστής μου εναντίον εκείνων που σχεδιάζουν με πονηριά να με εξοντώσουν, ή ποιος θα γίνει σύμμαχος και προστάτης μου στον αγώνα μου εναντίον αυτών που υπηρετούν την ανομία. Ημί ότι Κύριος ευοήθησέ μη, παραβραχή παρόκησε το άδειο ψυχή μου, ή έλεγον σε σάλευτε ο πους μου, το έλεος σου Κύριε ευοήθημη. Κανείς άλλος παρά μόνον ο Θεός, διότι εάν ο Κύριος δεν με βοηθούσε, παραλίγο η ψυχή μου θα βρισκόταν στον άδη. Όταν τις ώρες του κινδύνου απευθυνόμουν στον Κύριο και του έλεγα στις προσευχές μου, Κύριε κλονίζονται τα πόδια μου, πέφτω, αμέσως η ευσπλαχνία σου με βοηθούσε. Κύριε, κατά το πλήθος των οδυνών μου εν την καρδία μου, επαρακλήσεις σου έφραναν την ψυχή μου. Μη συμπροσέστος η θρόνος ανομίας, ο πλάσων κόπων επί πρόσταγμα. Θυρεύσουσιν επί ψυχήν δικαίου. Θυρεύσουσιν επί ψυχήν δικαίου. Και αίμα αθώων καταδικάσονται
Και γένετό μη Κύριος εις καταφυγήν και ο Θεός μου εις βοηθών ελπίδος μου και αποδώσει αυτής Κύριος την ανομίαν αυτών κατά την πονηρίαν αυτών αφανεί αυτούς Κύριος ο Θεός. Ω πόση ελπίδα και παρηγοριά σε αυτούς τους λόγους. Ανάλογες με τις θλίψεις μου Κύριε ήταν και οι παρηγοριές που μου χάρισες. Ανάλογες με το πλήθος των πόνων που έσχιζαν την καρδιά μου ήταν και οι παρηγοριές σου που γέμισαν με εφροσύνη την ψυχή μου. Ας μην έχει καμία σχέση με σένα και ας μην βρεθεί ποτέ κοντά σου δικαστικός θρόνος και βήμα που να διενεργεί αδικίες. Ας μην βρεθεί κοντά σου θρόνος που πίσω από το πρόσχημα του νόμου θα ασκεί στους ανθρώπους τυραννική καταπίεση. Αυτοί που κάθονται σε τέτοιο θρόνο θα θυρεύσουν τη λία τους και θα εξυπηρετήσουν τα άνομα συμφέροντά τους σε βάρος της ζωής του δικαίου. Θα καταδικάσουν σε θάνατο τον αθώο και θα χύσουν το αίμα του. Ο Κύριος όμως έγινε το καταφύγιό μου και ο Θεός μου βοηθός μου που με γεμίζει πάντοτε ελπίδα και θα αποδώσει σε αυτούς ο Κύριος ό,τι τους αρμόζει για τις ανομίες τους και σύμφωνα με τα πονηρά τους έργα θα τους εξαφανίσει ο Κύριος και Θεός μας. Το ψαλτήριο, το ιερό ψαλτήριο, το προσευχητάρι των θλιμμένων ελπιζόντων. Νιώθουμε πως κάθε λέξη είναι γραμμένη προσωπικά για τον καθένα μας. Τότε είναι προσευχή αυτή η ανάγνωση της καρδιάς και όχι των χειλαίων. Ο αναγινώσκων και ο ακούων νοήτων. Την αγάπη μας και τις ευχές μας για τις Άγιες μέρες που είναι εδώ πλέον. Σε όλους τους ακροατές της εκπομπής και ιδίως τους μπροστάριδες της, τους πρόμαχους, τους ανθρώπους που ο πόνος πολλές φορές τους καθυλώνει, τους νεκρώνει τα σωματικά μέλη, αλλά εκείνων οι ψυχές πανελεύθερες, όλο σε ουράνια λιμάνια εκεί που έχουν ριγμένες της αιώνιας ελπίδας τους τις άγκυρες φτερακίζουν και κάνουν και ένα πέρασμα από εδώ σε κάθε ξεκίνημα εκπομπής να μας μεταδώσουν χαρά από την αληθινή χαρά τους, την πονεμένη και υπομονή από την υπομονή τους την Χριστοδόρητη. Αυτό που μόνο ποθούν είναι να ενώνονται με τον Χριστό μας το ζωοποιητικό και θεοποιητικό μυστήριο των μυστηρίων, την καρδιά της καρδιάς της πίστης μας. Αυτό που δεν γνωρίζει από αναστολές και απαγορεύσεις. Οι μπροστάριδες μας πορεύονται μόνο έναν δρόμο, αταλάντευτα και ανέκπτωτα. Αυτό τον δρόμο για τον οποίο μιλούσαμε και πριν και ευχηθείτε πάντοτε μόνο για αυτό να μιλάμε. Τον δρόμο της μετανοίας και της μυστηριακής και μόνο βίωσης της ορθόδοξης μόνης πίστης. Υπακούν στην ευαγγελική αλήθεια, την ανώθευτη και αμετασάλευτη. Την αγάπη μας και τις ευχές μας τους διακονητές εκεί στα ουράνια ραδιοκύματα, στα Ερτζιανά του Θεού και στους ραδιοφωνικούς σταθμούς των Ιερών Μητροπόλεων, των ψηφιακών ραδιοφώνων και των ραδιοφώνων της Ομογένειας που έχουν ανοίξει τις αγκαλιές των προγραμμάτων τους και μας φιλοξενούν σε εβδομαδιαία βάση. Αυτοί οι άνθρωποι ιδιαιτέρως τώρα, αυτές τις μέρες του Αγίου 12ημέρου, μοχθούν όλο και περισσότερο να δυναμώνει η γνήσια φωνή της Ορθοδοξίας στα Ερτζιανά του Θεού. Πάντα να τους έχουμε στην προσευχή μας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και την αγάπη μας και στους συνεργάτες μας, στους συνεργάτες του εντοφωτίσω ψώμεθα φως, αυτούς που μοχθούν ώστε να υπάρχουν και κάποιες παράμετροι στο ομότιτλο ιστολογιό μας. Εκεί θα βρείτε πληροφορίες για ημέρες και ώρες μετάδοσης της εκπομπής,
πολλές περασμένων ετών από ηχητικό αρχείο, οπτικοποιημένες εξαιρετικά και πολύ συγκινητικά στο διαδίκτυο, στο YouTube, και πολλά που εδώ ακούγονται βγαλμένα και γραμμένα μέσα από τη ψυχή μας, εκεί όπως καταγράφονται και περιβάλλονται από τους θεοφωτίστους λόγους των Αγίων Πατέρων των Αγγέλων εν σώματι. Πληροφορίες και για τα βιβλία μας τα οποία βγαίνουν στη σκιά του προμάχου Ορθοδοξίας της Ορθόδοξης Ιεραποστολικής Χριστιανικής Συναλληλίας. Όλα τα έσοδα από τα βιβλία του προμάχου Ορθοδοξίας διατίθενται αποκλειστικά στην πνευματική ελεημοσύνη, με έναν τρόπο πνευματικός ανταποδοτικό. Έπειτα εκδίδονται και αποστέλλονται όπου καρδιά χριστιανική Ορθόδοξη χτυπά, δωρεάν καλέσθητες εκδόσεις παρακλητικών και οικετηρίων κανόνων του Χριστού μας και των Αγίων Του, και κυρίως οι χαιρετισμοί της Υπεραγίας Μητέρας μας Θεοτόκου. Ενισχύστε το έργο της Ιεραποστολικής Χριστιανικής Ορθόδοξης Συναλληλίας. Αυτό το συν το τονίζουμε. Και γίνετε συνεργάτες και συνδιακονητές στο αμπελάκι αυτό το ευλογημένο. Περισσότερα στο διαδικτυακό χώρο του Προμάχου Ορθοδοξίας, promachos.gr. Κύριέ μας Ιησού Χριστέ, ξέρουμε ότι την ημέρα της Πεντηκοστής έστειλες τους Αποστόλους Σου το Πνεύμα Σου το Άγιο. Με αυτό τους φώτισες και τους έκανες δασκάλους σοφούς σε όλη την Οικουμένη. Σε παρακαλούμε λοιπόν να φωτίσεις και εμάς με το Άγιο Πνεύμα Σου. Σε παρακαλούμε να μας δώσεις επιμέλεια και πρόοδο σε όλα τα μαθήματα του σχολείου μας. Φώτισέ μας να σεβόμαστε τους δασκάλους μας, να αγαπούμε τους συμμαθητές μας, ώστε να δοξάζουμε πάντοτε το Άγιο όνομά Σου. Αμήν. Σας διαβάσαμε μια προσευχή του μακαριστού Αγίου Πατρός Χαραλάμπους Βασιλοπούλου. Μια προσευχή που γνωρίζουμε πως σε κάποιο σχολείο αυτής της ευλογημένης από τον Θεό, μα απαξιωμένης από τους ηγήτορές της χώρας, όχι στο πολύ μακρινό παρελθόν, λεγόταν από τα παιδάκια πριν μπουν στις αίθουσες διδασκαλίας. Θυμόμαστε σαν παιδιά αυτήν την προσευχή ομοθυμαδών εκεί στο προάβλιο της παιδικής μας ψυχής. Πέραν από τις συνήθεις, το Πάτερ ημών, το Βασιλεύ Ουράνιε Παράκλητε, το Ανάστασιν Χριστού Θεασάμενη στην περίοδο του Πεντηκοσταρίου, θυμόμαστε και τον δάσκαλό μας, τον αξέχαστο κύριο Ιωάννη, όχι στο πολύ μακρινό παρελθόν, εκεί στα μέσα της δεκαετίας του 1980,
να μας μαθαίνει απολυτίκια μεγάλων δεσποτικών και θεομητορικών εορτών, να μας διδάσκει να ψέλνουμε στη χοροδία της τάξης, στις γιορτούλες μας τις σχολικές, το κοντάκιο των Χριστουγέννων. Αυτό που ακούσαμε πριν από τις αγγελικές παιδικές φωνές. Η Παρθένο σήμερον των υπερούσιων τίκτη. Θεέ μου, πόσο μακρινά ακούγονται όλα τούτα και πόσο ξένα για εκείνους που μαθαίνουν με ζήλο στα παιδιά παραμονές των Χριστουγέννων για τον Ρούντολφ το ελαφάκι. Όμως μια πρωτοχρονιά είπε ο Άι Βασίλης, «Ρούντολφ είσαι εσύ σοφός, έχεις μέσα σου το φως». Αυτός ο στίχος δεν είναι αστείο, αδελφοί μου. Αντικατέστησε στις μέρες μας το κοντάκιο του Αγίου Ρωμανού του Μελωδού. Και ο Ρούντολφ, τον προαιώνων Θεό, τον υψηλό βασιλέα, τον σωτήρα και προστάτη των βρεφών και των παιδών, το αληθινό φως, την πηγή του φωτός. Ναι, γιατί θα σου πούν πως σήμερα που έχουμε την απόλυτη ελευθερία σε επίπεδο ατομικών δικαιωμάτων, οφείλουμε να σεβόμαστε την ελευθερία της θρησκευτικής συνείδησης και να μην υποχρεώνουμε κανέναν σε κάτι που δεν επιθυμεί. Και αυτά στην Ελλάδα των Αγίων και των Ηρώων. Απεφάνθη πρόσφατα σχετικό στο συνταγματικό μας δικαστήριο και είπε: «Η προσευχή και ο εκκλησιασμός στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας συνιστούν, όπως και η διδασκαλία του μαθήματος των θρησκευτικών, αναγκαία μέσα με τα οποία υπηρετείται ο συνταγματικός σκοπός της αναπτύξεως της θρησκευτικής συνείδησης των Ελλήνων κατά άρθρο 16, παράγραφο 2 του συντάγματος». Κάποιοι ευλαβέστατοι αδελφοί μας χάρηκαν στο άκουσμα αυτής της απόφασης των δικαστών. Κάποιοι άλλοι, λάτρεις του συνθήματος «Ο Θεός πέθανε και άρα όλα, μα όλα επιτρέπονται», δεν χάρηκαν καθόλου. Και κάποιοι άλλοι, έστω λίγοι, έκλαψαν πικρά, που αναγκάστηκαν δικαστές να κρίνουν αν τα Ελληνόπουλα πρέπει και έχουν προστατευμένο δικαίωμα να γαλουχούνται με Χριστό και Ορθοδοξία. Τώρα που τα πρωτόκολλα συναθρήσεων έχουν τροποποιηθεί, κάποιοι βρήκαν την ευκαιρία που έψαχναν ή και δημιούργησαν να καταργήσουν την κοινή προσευχή ακόμα και μέσα στις αίθουσες, εκεί που κάποτε στο κέντρο βρισκόταν ο Χριστός, η Παναγία και οι τρεις ιεράρχες, εκεί που κάποτε τα βιβλία δίδασκαν ιστορία γραμμένη με αίμα, εκεί που κάποτε το «εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου» δεν ήταν παλιωμοδίτικο αναχρονιστικό σύνθημα παροχημένων λιγοστών, που όπως τα έλεγε και ο Κυρφώτης ο Κόντογλου, δεν είναι σε θέση να νιώσουν το μεγαλείο της εποχής μας, το φρικτό και μισόθεο, το αρνησίχριστο, το αντίχριστο. Και αναζητούν συνεχώς αυτοί οι λιγοστοί καταφύγια και αίθουσες και προάβλια που δεν τα εξήρανε αυτή η φιλοξήρα του σύγχρονου πολιτισμού, της απελευθέρωσης και της αποστασίας. Και συκοφαντούνται και λιδωρούνται και αποδομούνται και απαξιώνονται αυτοί οι λιγοστοί που φορούν στα παιδιά που τους εμπιστεύθηκε ο Θεός σταυρό με σταυρωμένο και τα μαθαίνουν να μετανοούν και να βιώνουν την Αγία Πίστη μυστηριακά και κάνουν μαζί τους, πριν μπουν στα προάβλια και στις αίθουσες, προσευχές σαν εκείνη του Παπα Χαραλάμπη. Στεκόμαστε νοερό στο πλάι τους, ψιθυρίζοντας ένα δακρυσμένο στίχο του Αγίου Ρωμανού από τους οίκους των Χριστουγέννων. «Ματαιώτης εστί ματαιωτήτων άπαντα, αλουδής εν ημίν ταύτα φρονών ευρίσκεται, ημέν γάρ πλανώσιν, ιδέ και πλανώνται».
Αυτό ήταν το κείμενο το οποίο, βγαλμένο και γραμμένο μέσα από την ταλέπορη ψυχή μας, έδωσε τον τίτλο στη σημερινή μας προεόρτια εκπομπή, όπου ελπίζουμε στο κέντρο της να είναι ο ζωοδότης Χριστός, η πηγή του αληθινού φωτός, ο υπερούσιος, αυτός που γεννιέται συνεχώς μέσα μας. Πάντα Χριστούγεννα, το θυμάστε. Θα διαβάσουμε τώρα από το πνευματικό ημερολόγιο του Αγίου Ιωάννη της Κροστάνδης. Η άθεη παιδεία απομακρύνει από το αληθινό φως. Χωρίς Χριστό κάθε παιδεία είναι ματαιοπονία. Όταν η σάρκα ανθεί, η ψυχή φθήρεται. Όταν η σάρκα έχει πλήρη ελευθερία, η ψυχή είναι δέσμια. Όταν η σάρκα χορταίνει, η ψυχή πεινά. Όταν η σάρκα καλοπίζεται, η ψυχή ασχημίζει. Όταν η σάρκα λάμπει, η ψυχή βρίσκεται σε σκοτάδι. Στο σκοτάδι του Άδη. Και στα μυστικά άνθη του, κυρφώτη του Κόντογλου, που τόσο θυμόμαστε, ιδιαιτέρως αυτές τις μέρες, όταν η ψυχή διψά και λαχταρά να βρεθεί στο φως και στην αλήθεια. Ο μύθος του χταποδιού, σέχασα παιδί μου. Η σημερινή εχθρή της θρησκείας και του έθνους είναι πιο επικίνδυνη από τους παλιούς, γιατί μας παραπλανούνε με την ήμερη όψη τους και μας φαίνονται άβλαβοι, ακίνδυνοι. Τέτοια είναι τα λεγόμενα αγαθά του πολιτισμού, οι ευκολίες της ζωής που είναι παγίδες φαρμακομένες, τα θεάματα, οι ψυχαγωγίες, οι τουρισμοί. Τούτοι οι εχθροί φαίνονται άκακοι και ανίκανοι να μας κάνουν κακό, γιατί δεν είναι άγριοι και φανεροί, αλλά ύπουλοι και κρυφό δαγκανιάριδες. Από τους πρώτους προφυλάγεσαι, μα από τους δεύτερους όχι, ώσπου να σε καταπιούνε, όπως φαίνεται από έναν θαλασσινόν μύθο που θα σας πω. Κάθεται η χταπόδα με το χταποδάκι στον πάτο της θάλασσας, όπου με την απόχη πιάνουνε το χταποδάκι και το ανεβάζουνε απάνω. Το μικρό φωνάζει στη μάνα του: «Με πιάσανε, μάνα!» Εκείνη του αποκρίνεται: «Μη φοβάσαι, παιδί μου». Το χταποδάκι φωνάζει πάλι: «Με βγάλαν από το νερό, μάνα». «Μη φοβάσαι, παιδί μου». «Με σγουρίζουνε, μάνα». «Μη φοβάσαι, παιδί μου». «Με κόβουνε με το μαχαίρι». «Μη φοβάσαι». «Με βράζουνε στο τσουκάλι». «Μη φοβάσαι». «Με τρώνε». «Με μασάνε». «Μη φοβάσαι, παιδί μου». «Με καταπίνουνε». «Μη φοβάσαι». «Πίνουνε κρασί, μάνα». «Αχ, σε έχασα, παιδί μου». Ο μύθος, συνεχίζει ο κυρφώτης ο Κόντογλου, θέλει να μας πει πως όλα τα σκληρά παιδέματα που κάνανε στο χταποδάκι δεν ήταν για θάνατο. Μήτε το πιάσιμο, μήτε το σγούρισμα, μήτε το μαχαίρι, μήτε το βράσιμο, μήτε το μάσιμα. Μα σαν άκουσε η μάνα του πως πίνανε κρασί εκείνη που το φάγανε για να το χωνέψουνε, φώναξε: «Σέχασα, παιδί μου». Το κρασί που φαίνεται το πιο ήμερο πράγμα μπροστά στο μαχαίρι και στο μάσιμα, στο βάθος είναι για το χταπόδι ο πιο μεγάλος οχτρός. Έτσι και για μας τους Έλληνες. Περάσανε από την πλάτη μας άγριες ανεμοζάλες, κάθε λογής αγριάνθρωποι σκληροί, φωνιάδες με σπαθιά,
με κοντάρια και μάρματα κάθε λογής, Πέρσες, Αλαμανοί, Φράγκοι, Αραπάδες, Τούρκοι και άλλοι. Μας φάζανε, μας κομματιάζανε, μας κρεμάζανε, μας σουβλίζανε, μα δεν πεθάναμε. Γιατί μας ατσάλωνε ο αγώνας. Δίναμε φωτιά στη φωτιά. Είχαμε να κάνουμε με οχτρούς φανερούς και σκληρούς. Τώρα όμως τον σημερινό καιρό, οι εχθροί αλλάξανε όψη. Γινήκανε κρυφοδαγκανιάριδες με το χαμόγελο στα χείλια, φίλοι δολεροί που φαίνονται άβλαβοι, μάλιστα και βεργέτες και καλόβολοι. Ένα απόσπασμα από τους χαμογελαστούς εχθρούς, ο μύθος του χταποδιού, του Φώτη Κόντογλου από τη συλλογή «Μυστικά άνθη και τις εκδόσεις Παπαδημητρίου». Και ένα ευωδέστατο άνθος τώρα, όπως όλα τα κηρύγματα και τα γραφτά που άφησε πίσω του ο μακαριστός Άγιος Γέροντας Πατήρ Γεώργιος Καψάνης. Εις το άνθρωπος ειν οικοδεσπότης ως της εφύτευσεν αμπελώνα. Πάνω σε αυτό το ευαγγελικό ανάγνωσμα είναι γραμμένο αυτό το ομίλημα. Ο οικοδεσπότης της παραβολής είχε φυτεύσει αμπελώνα. Τον είχε περιφράξει, είχε αναθέσει την καλλιέργειά του σε γεωργούς και όταν ήλθε ο καιρός της συγκομιδής έστειλε ανθρώπους του για να συλλέξουν τον καρπό. Ο αμπελών είναι η ανθρωπότης και ο οικοδεσπότης είναι ο Άγιος Θεός. Από την ανθρωπότητα ο Κύριος περίμενε καρπούς. Έστελνε κατά καιρούς τους απεσταλμένους του να ζητήσουν τους καρπούς από την ανθρωπότητα, αλλά αυτοί που είχαν σφετεριστεί τον αμπελώνα, οι κακοί άρχοντες του Ισραήλ και των διαφόρων λαών που μέχρι σήμερα εξουσιάζουν τους ανθρώπους, αυτοί νόμιζαν και νομίζουν ότι ο αμπελών είναι δικός τους. Θέλουν να σφετεριστούν τα αγαθά αυτού του αμπελώνος, αυτού του κόσμου, και να τα χρησιμοποιήσουν ιδιωτελώς, όχι για το καλό της ανθρωπότητος, όπως ήθελε ο ιδιοκτήτης του. Βέβαια, η παραβολή αναφέρεται ανάμεσα στους άρχοντες του Ισραήλ εκείνης της εποχής, οι οποίοι όχι μόνον απέρριψαν τους προφήτες, τους απεσταλμένους του Θεού που ζητούσαν τους καρπούς του αμπελώνα, αλλά στο τέλος απέρριψαν και θανάτωσαν και τον ιό του οικοδεσπότου, τον οποίον έστειλε ο οικοδεσπότης με την ελπίδα ότι θα συνήρχοντο και θα μετανοούσαν. Αυτοί όμως όχι μόνο δεν μετενόησαν, αλλά βρήκαν ευκαιρία και είπαν «Αυτός είναι ο ιός, ο κληρονόμος του αμπελώνος, ας τον σκοτώσουμε, να τελειώνουμε μια για πάντα». Έτσι έκαναν το μεγάλο έγκλημα να θανατώσουν τον αθώο Κύριο Ιησού Χριστό. Αλλά η ιστορία δυστυχώς επαναλαμβάνεται και σήμερα και σε κάθε εποχή υπάρχουν εκείνοι οι κακοί ποιμένες, οι κακοί οδηγοί των λαών, οι οποίοι παραμερίζουν τον ιδιοκτήτη του αμπελώνος, τον Δημιουργό Θεό, και θέλουν να διαφεντεύουν αυτή την ιστορία και τον κόσμο και κάνουν τόσα εγκλήματα, τόσες αδικίες, τόσα παράλογα πράγματα προκειμένου να ικανοποιήσουν τον εγωισμό και τα πάθη τους. Και βλέπουμε ότι και στην πατρίδα μας δυστυχώς υπάρχει αυτή η προσπάθεια σιγά σιγά να εξοβελιστεί ο Χριστός από την ζωή μας με πολλούς τρόπους και τελευταία με την απαγόρευση από το Υπουργείο Παιδείας στους πνευματικούς να πηγαίνουν στα σχολεία όπως γινόταν μέχρι σήμερα να εξομολογούν τα παιδιά που ήθελαν να εξομολογηθούν. Αδελφοί μου, μην παρασυρώμαστε από το τόσο επίκαιρο του λόγου του μακαριστού πατρός Γεωργίου Καψάνη. Αυτό το μήλημα γράφτηκε και εκφωνήθηκε 16 χρόνια πριν, το 2006. Και συνεχίζει ο μακαριστός πατήρ Γεώργιος. Γιατί οι πνευματικοί δεν εξομολογούσαν όποιον δεν ήθελε, αλλά όποιον ήθελε. Και το θαυμαστό είναι ότι τα περισσότερα παιδιά ήθελαν και ανεπάβοντο και ωφελούντο από την παρουσία των πνευματικών.
Ίσως μερικές φορές κάποιοι πνευματικοί να μην εφέροντο με την δέουσα διάκριση, αλλά αυτές ήσαν οι εξαιρέσεις. Ο κανόν είναι, από ό,τι και εμείς γνωρίζουμε, ότι οι πνευματικοί βοηθούσαν πολύ τα παιδιά στα σχολεία. Τώρα λοιπόν, με πρόσφατη απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, απαγορεύτηκε στους πνευματικούς να πηγαίνουν στα σχολεία να εξομολογούν τα παιδιά. Με ανακοίνωσή της, η Ιερά Σύνοδος είπε ότι το μέτρο δεν στρέφεται κατά της Εκκλησίας, αλλά κυρίως κατά των παιδιών, γιατί τα παιδιά, ιδιαίτερα σήμερα, που βάλλονται από τόσους πειρασμούς, που δέχονται τόσες κακές επιδράσεις, τις οποίες όλοι τις γνωρίζουμε, τώρα περισσότερο από κάθε άλλη φορά θα είχαν ανάγκη από την παρουσία ενός πνευματικού στα σχολεία. Θα θυμάστε ότι με αφορμή τα γεγονότα που έγιναν τελευταία στη Βέρεια, προτάθηκε να διοριστούν μόνιμα ψυχολόγοι στα σχολεία. Οι ψυχολόγοι να σώσουν τα παιδιά. Λοιπόν, ψυχολόγους θέλουμε. Ιερείς και πνευματικούς δεν θέλουμε. Αυτός είναι ένας έμεσος διωγμός του Χριστού από τα σχολεία, από την παιδεία και από την κοινωνία. Αχ, μακαριστέ, Πάτερ Γιώργιε. Έγινε και άμεσος πλέον ο διωγμός. Διώχνουμε τον Χριστό, αλλά δεν σκεπτόμαστε ποιες συνέπειες θα έχει η απουσία του Χριστού από τη ζωή μας. Δεν θέλω να επιρρύψω ευθύνες μόνο στους πολιτικούς. Και εμείς, οι άνθρωποι της Εκκλησίας, κάνουμε λάθη. Αλλά τα λάθη αυτά δεν έπρεπε να τα εκμεταλλεύονται οι εχθροί της Εκκλησίας για να βγάλουν τον Χριστό από τη ζωή μας και από τα σχολεία. Ας έχουμε το νου μας, γιατί μπορεί και εμείς να εξορίζουμε τον Χριστό από την προσωπική μας ζωή. Όχι μόνο το Υπουργείο Παιδείας, αλλά δεν ξέρω ποιοι άλλοι οργανισμοί. Αλλά και εμείς οι ίδιοι με τις απροσεξίες μας, με την έλλειψη πίστεως, αγάπης, προσευχής, μετανοίας, διώχνουμε τον Χριστό από την ζωή μας και μένουμε έρημοι. Τι θα γίνει ο κόσμος χωρίς τον Χριστό? Αυτή είναι η αιώνια κόλαση. Να ζει ο άνθρωπος χωρίς τον Χριστό, χωρίς τη χάρη του Χριστού, χωρίς την ειρήνη του Χριστού, χωρίς το φως του Χριστού, χωρίς την παρηγοριά και την αλήθεια που μόνο ο Χριστός μπορεί να δώσει. Με αυτές τις ταπεινές σκέψεις ήθελα να επικοινωνήσω σήμερα μαζί σας. Βλέπω ότι έχετε έλθει πολλοί αδελφοί προσκυνητές και μάλιστα πολλοί νέοι, και να προβληματιστούμε για το ποια πρέπει να είναι η θέση του Χριστού στη ζωή μας, στα σχολεία μας, στο έθνος μας, στην κοινωνία μας. Θέλουμε έθνος, σχολεία, κοινωνία, τον εαυτό μας χωρίς Χριστό ή με τον Χριστό? Εάν βγάλουμε τον Χριστό θα υποφέρουμε, δεν θα χαρούμε αληθινά, θα βασανιζόμαστε. Εάν βάλουμε τον Χριστό στη ζωή μας, έστω και αν αυτό θέλει κόπο και αγώνα, θα έχουμε αληθινή ειρήνη, τη χαρά του Χριστού, την οποία εύχομαι εις πάντας ημάς. Του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου ο λόγος που ακολουθεί. Με αρετή λοιπόν να πλουτίζετε τα παιδιά σας και όχι με αγαθά πρόσκαιρα. Μην τους αφήνετε λοιπόν πλούτη, αλλά πέδευση και αρετή. Έτσι δεν θα στηρίζονται στην κληρονομιά υλικών αγαθών και θα επιδοθούν στη μόρφωση του νου και στην καλλιέργεια της ψυχής. Αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος για την υπέρβαση της φτώχειας και όλων των προβλημάτων της ζωής. Και αν ο καθένας μας φροντίσει να καλλιεργήσει έτσι τα παιδιά του, τελικά όλοι από γενιά σε γενιά θα βρεθούμε έτοιμοι κατά την παρουσία του Χριστού και θα αμυφθούμε από τον δίκαιο Κύριό μας. Έτσι είναι. Αν αναθρέψεις καλά το παιδί σου και το κάνεις να έχει ευσέβεια και αγάπη, αν και εκείνο κάνει το ίδιο στα δικά του παιδιά και ούτω καθεξής, θα σχηματιστεί μια αλυσίδα ευλογημένη, χάρη σε σένα, που έγινες η ρίζα όλου του καλού. Ο προφήτης Δαβίδ λέει: «Αποκτήστε την παιδεία του Θεού για να μην οργιστεί εναντίον σας ο Κύριος». Δώστε στα παιδιά σας χριστιανική μόρφωση,
Αυτή είναι η υποχρέωσή σας. Αν αδιαφορήσετε θα κολαστείτε, έστω και αν έχετε άλλες αρετές. Θα τους μάθετε τα μυστήρια της Εκκλησίας, την δικαιοσύνη, τη σοφροσύνη, την ανδρεία της ψυχής, να τα βοηθήσετε να γνωρίσουν τον εαυτό τους, γιατί μέσα από την αυτογνωσία θα οδηγηθούν και στη θεογνωσία. Αν δεν γνωρίσουν τον Θεό, τι θα τους ωφελήσουν όλα τα άλλα? Δεν ακούτε τον Κύριο που λέει στο Ιερό Ευαγγέλιο πως αν ο άνθρωπος κερδίσει ολόκληρο τον κόσμο, χάσει όμως την ψυχή του, δεν ωφελείται σε τίποτα? Καλλιεργήστε λοιπόν πνευματικά τα παιδιά σας. Καλλιεργήστε και τον εαυτό σας. Έτσι θα σωθείτε και θα μπείτε στη Βασιλεία των Ουρανών με τη χάρη του Χριστού μας. Και ένα κείμενο βγαλμένο και γραμμένο από την ταλέπορη ψυχή μας, αυτό που ακολουθεί με τίτλο «Αν δεν υπάρχει Θεός». «Αν υπάρχει Θεός, την βάψαμε», γραμμένο στον τοίχο της μεγάλης πόλης. Το βλέπεις και χαμογελάς. Και θυμάσαι και τον Ντοστογεύσκη που έλεγε πως χωρίς Θεό όλα επιτρέπονται. Πήρα σπρέι και βγήκα στους δρόμους της σκόρπιας ψυχής μου. Βρήκα έναν τοίχο της χιλιογραμμένο με τη αμαρτία στα χρώματα και αλεστώσες, σβησμένο με του Θεού το έλειος. Κι έγραψα κι εγώ «Καληνύχτα παιδί μου, ο Χριστός μας σε αγαπά». Μια αίθουσα κατάμεστη από γονείς και αγωνίες, φοβίες, ανασφάλειες, δισταγμοί, άνθρωποι και συναισθήματα καθισμένα άβολα σε καρέκλες, κοιτάζοντας απέναντι την συμπαθητική κυρία με τα γυαλιά και τα ζωηρά μάτια. Σπουδαία ψυχολόγος, οικογενειακός σύμβουλος με πολύχρονη εμπειρία και πλούσιο βιογραφικό. Το θέμα σπάνιο ενδιαφέροντος, γεμάτο από μέλλον και ελπίδα, κατάγιο μου από ευτυχισμένα χαμόγελα. Χαμόγελα υπό αίρεση όμως. Την αίρεση να ακολουθηθούν πιστά οι συμβουλές της συμπαθητικής κυρίας και της σύγχρονης ψυχολογίας. Την ακούνε όλοι με προσοχή. Αυτό που κάνει κάποιον να πετυχαίνει στη ζωή έχει αποδειχτεί στατιστικά ότι δεν είναι οι γνώσεις, τα πτυχία, τα υλικά εφόδια, οι γνωριμίες ή ό,τι άλλο συνηθίζουμε να επικαλούμαστε σαν προϋπόθεση όταν μας απασχολεί ένα τέτοιο θέμα. Αναμφισβήτητα, συνεχίζει, όλα τα παραπάνω είναι βοηθητικά. Υπάρχει όμως κάτι που κάνει τη διαφορά. Μοιάζει να είναι το βασικό, το κύριο. Και ίσως το μοναδικό συστατικό για να πετύχει συνταγή και είναι η εμπιστοσύνη στον εαυτό. Έτσι μόνο η προσωπικότητα γνωρίζει πως με όποιο καιρό, με όποιες συνθήκες, με όποιες αντικσοότητες είναι σε θέση να ανταπεξέλθει, να πέσει και να ξανασηκωθεί. Μέσα στις συμβουλές, στην τελευταία θέση, στο κάτω μέρος της οθόνης και άλλη μια. Πνευματικότητα. Και σε παρένθεση γραμμένο «επαφή με το Θείο». Τα τελευταία χρόνια έχει προσθεθεί και αυτό. Σε οποιαδήποτε έκφρασή του, Θεός ή Βούδας ή Αλλάχ δεν έχει σημασία, συνεχίζει η συμπαθητική κυρία. Οτιδήποτε σε κάνει να πιστεύεις, απλά σε κάτι και αυτό να σε δυναμώνει. «Ο εαυτός μου», πετάχτηκε κάποιος. «Η εμπιστοσύνη στον εαυτό», επανέλαβε η συμπαθητική κυρία. «Δεν φοβάμαι τίποτε, δεν πιστεύω σε τίποτα, είμαι ελεύθερος», πετάχτηκε κάποιος άλλος να πει αυτό που ο Καζαντζάκης ζήτησε να γραφτεί στον τάφο του. Πολλοί συμφώνησαν κουνώντας θαυμαστικά τα κεφάλια τους. Η συμπαθητική κυρία με τις εξαιρετικές γνώσεις και τη δομημένη σκέψη συνέχισε να προτρέπει τους γονιούς να γίνουν προπονητές των παιδιών τους. Σκέφτεται επίσης δυνατά πως κάποιοι γονείς που θα έπρεπε να ήταν στην αίθουσα σήμερα λείπουν, υπονοώντας πως δεν γνωρίζουν ή δεν θέλουν να παραδεχτούν ότι χρειάζονται τις συμβουλές της. Κάποιος άλλος τώρα πήρε τον λόγο διακόπτοντας σχεδόν τη συμπαθητική κυρία. Μπορεί αυτοί οι άλλοι που λείπουν, όπως λέτε από εδώ, να είναι τώρα αλλού, κάπου που ιεραρχούν τον Θεό στην κορυφή.
όχι τον οποιονδήποτε Θεό, μα τον μόνο αληθινό, Ιησού Χριστό εσταυρωμένο. Δεν θα έπρεπε να χρησιμοποιείτε τον όρο προπονητής όταν κατατάσσετε τον Θεό τόσο χαμηλά. Το ρήμα προπονώ κρύβει μέσα του τον πόνο. Να εκπαιδεύσεις όμως τα παιδιά σου στον πόνο χωρίς Χριστό δεν γίνεται. Τον συμπαθώ τον Καζαντζάκη. Στο αναφορά στον Γκρέκο με έκανε να λατρέψω πιότερο τον Θεό. Στα αλήθεια. Βέβαια αλλού τα χάλασε και μάλιστα πολύ. Μα αγαπώ και τον Ντοστογεύσκη που έγραψε πως αν δεν υπάρχει Θεός όλα επιτρέπονται και τον Άγιο Νικόλαο τον Βελιμίροβιτς, τον Άγιο των Σέρβων, που είπε πως δρόμος χωρίς Θεό δεν αντέχεται. Η συμπαθητική κυρία τότε φανέρωσε πως και αυτή πιστεύει στον Θεό και τον προτάσει στη δική της ζωή, μα συνήθως τις ομιλίες της το αποφεύγει για να μην προκαλέσει. Ποιους στα αλήθεια? Τους ελεύθερους δεσμότες, τους ανεξαρτήτους ορθοτομούντες, το αδέσμευτο πνεύμα και την άνυδρη ψυχή, τους υποαίρεση ευτυχισμένους, τις απροπόνητες μπερδεμένες ψυχούλες. Θυμήθηκα τότε αυτό που είπε ο περιφρονημένος θεάνθρωπος. Όποιος με ομολογήσει μπροστά στους ανθρώπους, θα τον ομολογήσω κι εγώ μπροστά στον πατέρα μου, τον Επουράνιο. Στην κλίμακα των συμβουλών, πάντα πρώτος ο Χριστός και η αγάπη Του. Καληνύχτα, παιδί μου. Ο Χριστός μας σε αγαπά. Και λίγο πριν το τέλος της σημερινής μας εκπομπής, με αυτόν τον τίτλο «Στο προάβλιο της παιδικής ψυχής», θα πάμε στο βιβλίο μας με τίτλο «Δάκρυ στο εγώ». Εκεί να συναντήσουμε ένα διήγημα με τίτλο «Η κυραδασκάλα», «Εις μνήμη». Θα πάμε πολλούς χρόνους πίσω σε ένα ζωντανό ονείρατο γεμάτο από νοσταλγία, για όσα ποτέ δεν ζήσαμε, μα πάντα θα νοσταλγούμε. Σε ένα προάβλιο με παιδιά που φορούν ποδιές και στολές ψυχής λελαμπρισμένες από του Θεού τα σπουδάγματα. Ήταν εκείνα τα χρόνια τα γεμάτα από αθωότητα και αισθήματα που κανένα από τα χρώματα του σήμερα δεν μπορούν να ζωγραφίσουν. Χρόνια που ευώδιαζαν Θεό. Μια Ελλάδα που από τα συντρίμμια και την θλίψη κατάφερνε λίγο-λίγο να κοιτάξει ουρανό, να ανασάνει φρέσκο αέρα, δίχως μυρωδιές από μίσος και αίμα αδελφικό. Ήταν εκείνα τα χρόνια που τα παιδιά χαίρονταν με τα ελάχιστα και γιόρταζαν τη γύμνια τους και την ξυπολισιά τους. Δεν γνώριζαν τη λύπη και την μελαγχολία, μα τη χαρά του Θεού απολάμβαναν δίπλα στα γκρεμισμένα. Ήταν εκείνα τα χρόνια που ο δάσκαλος και η δασκάλα γίνανε πατέρας και μάνα, που χάριζαν το φως και που έσμιγαν στο είναι τους την αυστηρότητα και την σκληράδα με την τρυφερότητα, την έμπρακτη αγάπη, πολλές φορές και την αγιοσύνη. Θέλανε όλα τα παιδιά τους να γίνουνε άνθρωποι, όπως συνεχώς τους υπενθύμιζε η αέναη, άγρια, μα αληθινή φωνή του καπετάν Μιχάλη. Δεν τα έζησα ποτέ εκείνα τα χρόνια, μα πάντα θα τα νοσταλγώ. Νοερός μεταφέρομαι πίσω στο χρόνο, κλείνω τα μάτια και πηγαίνω στην αυλή του σχολιού των γονίδων μου. Πολύ βουωμελίσι διαλεχτώ από ψυχούλες αμόλυντες. Ακούω το μικρό κουδούνι, ανεβαίνω τα λίγα σκαλοπάτια και αντικρίζω την δασκάλα και τον δάσκαλο. Τέλη δεκαετίας του 50 στο εξωχώρι. Μυρίζει άνοιξη στη μάνη. Στου ταϊγέ του το απόσκιο δίπλα στις γραίες ελιές ανθοβολάει η ομορφιά του πλάστη.
ποτισμένο το χώμα με του ουρανού τα δάκρυα και αυτό μοσχοβολά την ελπίδα. Τα παιδιά μαζεύονται μπροστά στη σημαία. Είναι Παρασκευή βουβή, στις παρυφές του θείου πάθους. Θα πάνε στην Υπαπαντή, λίγα μέτρα πιο πάνω. Προηγιασμένη και θεία κοινωνία. Ο δάσκαλος τους είπε από τα χθες, μήτε νερό να πιούν το πρωί και να νηστέψουν ως και το λάδι. Δεν ήταν δα και δύσκολο. Όλοι τους τη μέχρι τώρα ζήσει, νηστεμένοι την θυμούνται. Ο δάσκαλός τους είναι όμορφος και αρχοντικός. Έχει έναν τρόπο ξεχωριστό που τους μιλά. Ξέρει να αγαπά ακόμα και όταν μαλώνει. Όλα τους τον αγαπούν μαζί και την γυναίκα του. Ήρθε νύφη στο χωριό τους και επειδή τον δάσκαλο τον έλεγαν Ζαχαρέα, εκείνη έλαβε και το σχετικό προσωνύμι. Η Ζαχαρόνυφη. Μα και ένα άλλο ακόμα. Τι κι αν δεν ήταν η ίδια δασκάλα, όλοι την φώναζαν Κύρα Δασκάλα. Τι κι αν της Παναγίας είχε το υπέρλαμπρο το όνομα, όλοι έτσι τη μάθανε, την σεβάστηκαν και την αγάπησαν. Μόχθησαν οι δάσκαλοι τότε, πολλοί, για να διδάξουν κυρίως την αγάπη και τον σεβασμό στον άνθρωπο. Και όλα τους τα παιδιά γινήκανε σπουδαίοι, όχι με κριτήριο την μόρφωση, μα την καθαρότητα στα μάτια και τις ψυχές τους. Το ποτάμι του χρόνου κύλησε και έτσι την γνώρισα κι εγώ την κύρα Πότα, την κύρα Δασκάλα, 20 χρόνια σχεδόν αργότερα. Εμένα οι θύμησές μου την φέρνουν μπρος μου, τα Χριστούγεννα με την καλοσυνάτη της φωνή, να μας υποδέχεται τη νύχτα των παραμονών και να μας μπάζει στο ευωδιαστό και ζεστό δωμάτιο δίπλα στη σκάλα. Σταμάταγε τα πάντα και μας πρόσεχε κοιτώντας μας συγκινημένη την ώρα που θα ρετά και ολόχαρα τη ψέλνα με τα κάλαντα. Έπειτα, τη μεγάλη εβδομάδα, με εκείνη την υποβλητική της και ανυπόκριτη κατάνοιξη σε όλες τις ακολουθίες των ταξιάρχη μας και την Μεγάλη Παρασκευή στην απλοταριά του σπιτιού τους, απέναντι από τον Άι Χαραλάμπη, μαζί με τα υπέροχα παιδόγγονά της, να καίει θυμία μα, μπροστά στου επιταφείου την πομπή, που ξαπόσθενε για λίγο με το τρισάγιο κάλεσμα της μνήμης. Μα και τα καλοκαίρια την θυμάμαι σε όλα τα ξοκλήσια, που καρτερικά περίμεναν καιρούς για να λειτουργηθούν πρώτοι και αγέροχοι, ευγνωμόνως φυλακόλουθοι, αενάως χαρμολυπημένοι, να στέκεται σημά στην χαμηλή είσοδο και να δοξολογεί με εύλαλη σιωπή. Την ίδια απαράλλαχτη αρχοντική ψυχή συναντούσα πάντα και όταν τα χρόνια της γέρασαν το σώμα, σπάνια μορφή που γνώριζε καλά τα μυστικά του παραδείσου, ίσως γιατί τον ζούσε από τη γη. Κοιμήθηκε ένα ξημέρωμα αρχές Αγίας Σαρακοστής και ξεκίνησε ένα ταξίδι αιώνιο. Έχει πολλά να θυμηθεί όταν γυρίσει πίσω μαζί με τον φύλακα άγγελο που θα την οδηγεί. Στα σίγουρα θα βρεθεί και στην αυλή του αγαπημένου της σχολείου να συναντήσει τον δάσκαλο τον λατρεμένο της, να ξανακούσει γέλια γλυκόλαλα, παιδικά, και στις αυλές των ξεχωρίτικων εκκλησιών σημάσε άρτο ζωής αιωνιζούσης. Καλό παράδεισο, κύρα δασκάλα, στην αγκαλιά του λατρευτού σου νυμφίου. Αυτά τα κείμενα, τα δύο τελευταία, είχαν ξανακουστεί πολλά χρόνια πριν, 2013, σε μια εκπομπή με τίτλο «Αν δεν υπάρχει Θεός». Στο προάβλιο της παιδικής ψυχής, στις αίθουσες της παιδικής ψυχής, εκεί που κάποτε στο κέντρο βρισκόταν ο Χριστός, η Παναγία και οι τρεις ιεράρχες, ένα παράπονο αυτή η εκπομπή, μα και μια προτροπή να ξαναποκτήσουν, ελέο Θεού, όλα αυτά, αυτήν την
αληθινή και σπουδαία διάσταση, την ξεχασμένη. Στο σήμερα, στο θεοστηγές σήμερα. Υπάρχουν και σήμερα αυτοί οι λίγοι, οι παράξενοι, οι γονείς, που βρίσκουν καταφύγια και αίθουσες και προάβλια που δεν τα εξήρανε, όπως έλεγε ο Κυρφούτης ο Κόντογλου, αυτή η φιλοξήρα του σύγχρονου πολιτισμού, του πολιτισμού της απελευθέρωσης και της αποστασίας. Κι αν συκοφαντούνται και αν λιδωρούνται και αν απαξιώνονται αυτοί οι λιγοστοί που φορούν στα παιδιά τους σταυρό με σταυρωμένο, τα μαθαίνουν να μετανοούν και να βιώνουν την Αγία Πίστη μυστηριακά, εκείνοι συνεχίζουν πριν μπουν τα παιδιά τους στα προάβλια και στις αίθουσες να κάνουν μαζί τους προσευχές σαν εκείνη του μακαριστού Πάτρος Χαραλάμπους Βασιλόπουλου, με την οποία ξεκινήσαμε τη θεματολογία της σημερινής εκπομπής. Στεκόμαστε νοερός στο πλάι τους και ψιθυρίζουμε έναν δακρυσμένο στίχο του Αγίου Ρωμανού από τους οίκους των Χριστουγέννων. «Ματαιώτης εστί ματαιωτήτων άπαντα, αλουδής εν ημίν, ταύτα φρονών ευρίσκεται, ημέν γάρ πλανώσιν, οι δε και πλανώνται». Προλαβαίνουμε ακόμα να μιμηθούμε εκείνο τον αξέχαστο δάσκαλο στα μέσα της δεκαετίας του 80, που μας μάθαινε τα πολιτίκια μεγάλων δεσποτικών και θεομητορικών εορτών εντός του μαθήματος, που μας δίδασκε να ψέλνουμε στη χοροδία της τάξης το κοντάκιο των Χριστουγέννων. Προλαβαίνουμε να το μάθουμε στα παιδιά μας. Η Παρθένος σήμερον των υπερούσιων δίκτυ. Καλά Χριστούγεννα, καλό Άγιο Δωδεκαήμερο, πάντα Χριστούγεννα. Ο Χριστός μας διαπρεσβειών της υπεραγίας μητέρας μας Θεοτόκου να φωτίζει πάντοτε τα βήματα όλων μας, ώστε αυτά να μας οδηγήσουν και πάλι στη φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγίου, ώστε την επόμενη εκπομπή να είστε όλοι καλά. Χαίρετε πάντοτε εν Κυρίου. Φωτί σου, οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Όντα Σκοπετέα.